Αλλά ο καθένας κοιτάζει, νομίζω, να πει τα δικά του και όχι την πραγματικότητα τη δάχτυλα παρακάτω. Δήλωσα καθώ και είπα ότι το νερό και την τροφή μπορούμε να τη διασφαλίσουμε. Και θα, εφόσον η υπηρεσία η οποία μέχρι σήμερα αντιδρά να σπηρώσει τα σκυλιά εκεί, θα πάρει εντολή από μένα και θα γίνει. Από εκεί και πέρα όμως δεν υπάρχει ούτε υποδομή ούτε το προσωπικό. Τι κάνουμε. Εγώ θα πω. Ένα λεπτό. Ακούστε να πείτε τώρα. Το είπα και πριν. Για μένα είναι εγωικό. Από το μάρκετ άξιζε εσύ. Κάνω εγώ τα υπόλοιπα. Είμαστε όλοι έτσι. Αύριο είναι για καταγγελία. Ο αστυνόμος θα στείλει καταγγελία εναντίον του εισαγγελέα. Θα το κάνει. Είτε εφαρμόζει τον νόμο. Γιατί έτσι προβλέπει. Εάν όμως υπάρχει, αν θέλετε, κάποια ομάδα αξιοπρεπής, και γι' αυτό έκανα την αιματομή παραλληλισμό με το γενικό παντοπολιό, γιατί είναι το ίδιο, και εγώ ξέρω πολύ καλά τι πρέπει να γίνει και στο ένα και στο άλλο, αλλά δεν υπάρχει δυνατότητα και ζητάω για τον ενός και η κοινωνία δεν αρνείται να βοηθήσει με τον τρόπο της, τον ημικελή, τον όχι σύμφωνο με τον νόμο, ούτε σύμφωνα με τις προδιαγραφές, δεν θα δώσω 200.000 για να κάνω κοινοτομείο έσπεσμα. Με τις 200.000 θα μπορώ να αγοράσω τροφή για τα σκυλιά και εμπόρια και όλα αυτά, τουλάχιστον ένα καλύτερο. Το προτιμώ. Μπορεί να ακούγεται, να θέλετε πεζό ή λαϊκό, όχι λαϊκισμός, λαϊκό. Αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Στη σημερινή κατάσταση που ζούμε, πρέπει να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Πόσο κοντά μπορούμε να φτάσουμε στο πραγματικό και όχι στο ιδανικό. Ιδανικό δεν θα υπάρχει. Τι κοινοποιείο μπορούμε να κάνουμε, ούτε προσωπικό έχουμε, ούτε πιστό σαν το κράτος που μας έδωσε την αρμοδιότητα, μας κορυφούνται για να κάνουμε την δουλειά μας. Πρέπει να είναι άνθρωποι οι οποίοι να θέλουν να βοηθήσουν. Καλώς. Δεν θα δούμε τι κάνουμε παρακάτω. Έτσι είναι πολύ απλό. Οι ιδιοκτησίες που τότε πεινούν είναι. Τώρα γιατί παίζουν όλα αυτά. Στο κάτω-κάτω τα πάνω και τα βάζουν στο κόμμα του Δήμου. Εκεί αυτό είναι το ζήτημα που τώρα. Πρόσβαση σε παρακαλώ και Χριστόφορε. Για πρόσβαση να προφύλαξε κυρία Πλατώνη. Εκεί που πάνε να φτάσουν σε ένα σημείο, σε στραβίζουμε πάλι. Όχι, όχι διαφωνώ μαζί σου. Διαφωνώ μαζί σου. Ακούσαμε και τις δικαιολογίες. Κόβουνε τα λάστιχα εκεί πάνω. Κόβουνε τα λάστιχα. Αυτό θέλω να πω. Σε 15 μέρες ο κύριος Μαυροφόρος έστειλε στην εισαγγελία να πήγουν τα σπίτια. Αν τα βγάλουν έξω, θα δούμε τι θα κάνουν. Ότι υπάρχουν έγγραφα, λένε οι συλλογοί, υπάρχουν έγγραφα που ξαναλέω ότι βαγκάζει τον νόμο, αφού στρωθούν σε 2 μήνες είναι ξανά έξω, δεν μένουν μέσα. Δεν προβλέπεται να μείνουν στο κοινοκομείο. Έτσι προβλέπεται την νομοθεσία. Μπορώ να καλλιεργοποιήσω από εκεί. Έχουμε τη δυνατότητα όλοι μαζί να κάνουμε κάτι, μπορούμε. Δύσκολα πράγματα. Σοφία, ακούστε τώρα. Εσύ μπορεί να θέσει, εγώ μπορώ να θέλω. Παρακάτω. Θα βρεθεί ένας υπηρεσιακός παράγοντας που θα